ακούσετε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, γνήσιο απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ, και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το και μέρη, μουγλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σώη και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει βεδουίνη με ματιά λυπητερή, κι όρκος τον αλλά τους δίνει πως θα αλλάξουν. Σαν η αρχόντη του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτη τα σκυλιά, και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα είναι εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στη γρεμάλα τη στερνή του. Ο προφήτης Καρτερή πάνε τώρα χέρι-χέρι, κι είναι γύρω συννεφιά. Μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβά. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Bravo Dimitri, bravo! Bravo Dimitri!